δοθήλεστε με εις ακούσον μου τον οδυνόν, Κύριε συγκράζω. Ψαλτικές περιηγήσεις. Της ερημικής άπαυτος ο Θείος πόθος εγίνεται, κόσμου ουσί του ματέρου. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο. Ασύς Χριστόν εβαπτίζεται, Χριστόν ενεδίσασε, Αλληλούια. Σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας, χαίρετε. Ακούτε την εκπομπή Ψαλτικές Περιηγήσεις και για δεύτερη συνεχή φορά έχουμε την ιδιαίτερη τιμή και χαρά να φιλοξενούμε στην εκπομπή μας τον κύριο Νικόλαο Γιάννου, πρωτοψάλτη του Ιερού Ναού Αγίου Αντωνίου Βρυλισσίων. Δάσκαλε, καλώς ήρθατε και πάλι και χαιρόμαστε που σας έχουμε κοντά μας. Ιδιαίτερη χαρά είναι η δική μου και τιμή. Και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Όπως σας είχαμε υποσχεθεί, αγαπητοί μας ακροατές, ξεκινήσαμε τη σημερινή μας εκπομπή με ένα σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο στο οποίο ο κύριος Γιάννου ψάλλει με τον πατέρα του. Θα θέλετε να μας πείτε δύο λόγια για αυτή την ηχογράφηση? Δεν ήταν κάτι το προγραμματισμένο. Εγώ είχα πάει στη Σάμο για διακοπές και πήρε το κασετοφωνάκι του και το έπαιρνε τακτικά και το έβαζε και έγραφε ο ίδιος τον εαυτό του. Αλλά ένας λόγος περισσότερο να πάρει για να γράψει, και μάλιστα μου παρεχώρησε το στασίδι του και έψαλα εγώ δεξιά. Μάλιστα. Στην προηγούμενη μας εκπομπή μας διηγηθήκατε για τα παιδικά σας χρόνια, για την μαθητεία σας στη Σάμο, για την ψαλτική της Σάμου γενικότερα. Και είχαμε μείνει στο ξεκίνημα, στο καινούριο ξεκίνημα που κάνετε στην Αθήνα. Προτού όμως πάμε στην Αθήνα, έχουμε υποσχεθεί στους ακροατές μας και άλλη μια ηχογράφηση από το δάσκαλο του κύριου Γιάννου, το μαθιό των Ανδρέου, την οποία να την ακούσουμε τώρα για να μην αλλάξουμε ύφος. Oh.
Σωτήρος Ευαγγελιζόμενης εκ νεκρών ανάμ Oh,
Ήρθατε λοιπόν με τους γονείς σας στην Αθήνα. Όπως μας διηγήθηκατε, είχατε την ευκαιρία να συμψάλλετε και με τον θείο σας, ο οποίος ήταν επίσης ψάλτης, και μάλιστα στο ναό ήταν λειτουργός ο πατήρ Αθανάσιος Τσούμαρης. Ο αημνίστος. Πολλοί για όσους δεν τον γνωρίζουν, ένας εξαίρετος ιεροψάλτης, εκτός από ιερέας, είχε με σπουδαίο ύφος, μερακλείδικο ψάλσιμο, αγαπούσε πολύ τους ψάλτες, ήταν και φίλος με τον, με τον Στανίτσα. Ναι. Επομένως, πώς κύλησε εκεί, πώς κύλησαν τα χρόνια σε αυτή την ενορία? Με τον αείμνηστο Παπαθανάση, τον Τσούμαρη, κάναμε πολλές φορές στο σπίτι του συζητήσεις για οποιοδήποτε θέμα. Ένα παράδειγμα, κάθε χρόνο στον Εσπερινό της Αγάπης πήγαινε στο Μητροπολιτικό Μέγαρο και έλεγε το ηρωικό εξάμετρο. Το χειρόγραφο που χρησιμοποιούσε ήτανε κατεστραμμένο. Το πήρα και το αντέγραψα εκ νέου και πήγαμε και κρατούσα εγώ ισοκράτημα και ο Παθανάσης έψαλε το «Όφρα και νοητέρης είναι νουάς υπάνχει βάλωμεν». Όταν ακούσατε τον Παπαθανάση σε σύγκριση με τα ακούσματα που είχατε από τη Σάμμο, πώς σας φάνηκε? Είχαμε ακούσματα και στη Σάμμο, γιατί τελειώνοντας η εκκλησία την Κυριακή, τροχάδιν πηγαίναμε στο σπίτι του δασκάλου, όπου έβαζε στο ραδιόφωνο στα βραχαία κύματα ή Λάρισα ή στα μεσαία κύματα το σταθμό των ενόπλων δυνάμεων Θεσσαλονίκης, που μετέδιδε περίπου κατά κανόνα τον Χρύσανθο Θεοδωσόπουλο. Βέβαια από τη Λάρισα με βόμβους και με παράσιτα, αλλά ακούγουμε Χατζημάρκο. Εσείς τι διαλέγατε τότε, τα παιδιά τι προτιμούσανε? Όλα. Εσείς σαν παιδί τι σας άρεσε πιο τα πολύ? Τα ακούγαμε, μας άρεσε, γιατί ήταν βυζαντινή μουσική. Δεν ήταν... Το θεωρούσατε κάτι ανώτερο από αυτό που... Φυσικά, ναι. Φυσικά, ήταν... Ναι. Και... μας έλεγε και ο δάσκαλος, ακούστε τι θα κάνει τώρα, ξέρω εγώ, τι έκανε, πώς το είπε. Επίσης και τον Καραμάνη φυσικά τον ακούγαμε από το πρώτο πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης. Μετέδιδε τον Άγιο Γρηγόριο Παλάμα. Ο ένας ήταν πήγαινε στο Χρυσάνθο, στον Άγιο Δημήτριο. Στον Άγιο Δημήτριο και ο άλλος πήγαινε στον Άγιο Γρηγόριο. Ο δάσκαλος δεν είχε εκφράσει κάποια προτίμηση. Είχε μαγνητόφωνο και είχε τους πάντες και τα πάντα ό,τι κυκλοφορούσε. Και στα Νίτσα. Από την πόλη. Σας είχε μιλήσει τότε για τον Στανίτσα? Όχι. Να κάνω μια παρένθεση και να πω ότι τελειώνοντας την μαθητεία μας στο Μαθιό των Ανδρέου, κάναμε μια εκδήλωση. Και ο υποφαινόμενος, παιδάκι με κοντά παντελονάκια, είπε το άξιο νεστή του Μισαηλίδη. Μάλιστα. Μισαηλίδης, αυτό το... Και απαιτητικό. Απαιτητικό μάθημα και ψηλές νότες και χαμηλές και τα διαστήματα χρωματικά, εναρμόνια και διατονικά. Ο δάσκαλος μάλιστα έχει συνθέσει και λειτουργικά για αυτό το άξιο νεστή, το οποίο είναι ένα πολύ έντεχνο μέλος, οι ιεροψάλτες βέβαια το γνωρίζουν, στο οποίο όμως έλειπε, δεν ήταν ολοκληρωμένο, γιατί λείπαν τα λειτουργικά στην αρχή και μάλιστα είναι σε έναν ήχο έτσι δύσκολο, θα λέγαμε, δύσκολο, ναι. Έτσι με πολλές φθορές, με
μεικτές κλίμακες και ο δάσκαλος ολοκλήρωσε κατά κάποιο τρόπο το έργο του Μισαηλίδη. Θα θέλετε να μας φράζετε κάτι από, το, από τα λειτουργικά αυτά? Έραψα κουστούμι. Ναι, έραψα το κουστούμι, ναι. Σε ας επιστρέψουμε ξανά στην Αθήνα για να μας διηγηθείτε τη συνέχεια της ψαλτικής σας πορείας. Πριν από το να δοκιμαστεί ο θείος μου στην Ευαγγελίστρια της Νέας Ερυθρέας, δεξιά έψαλε ο Μινάς ο Μιναΐδης, ονομαστός και... Βέβαια. Από τους καλύτερους ψάλτες των Αθηνών. Επίσης ο Παπαθανάσης ο Τσούμαρης μια μεγάλη τρίτη είχε καλέσει τον Φάνη τον Καπαρό να πει το τροπάριο της Κασιανής. Και μάλιστα είχαμε πει δεν ξέρω πόσες φορές τα απόστοιχα για να περιμένουμε χοροδία. Να φτάσουμε χοροδία, ναι. Δώσ' μου αυτιά να ακούω. Τόσο καλό. Ναι. Άρα εσείς όταν φτάσατε στην Αθήνα ήταν ο θείος αριστερός και δεξιά ο Μιναηδής? Όχι. Ήταν ήδη ή μετά ήρθε? Ο Μιναηδής είχε φύγει. Α, είχε ήδη φύγει. Είχε ήδη φύγει. Τον ακούσατε εσείς από κοντά τον Μιναηδη? Τον είχα ακούσει, ναι. Τον είχα ακούσει. Και είχα λάβει μάλιστα μέρος και με τη χοροδία του Πανελληνίου Συλλόγου Ιεροψαλτών στις ηχογραφήσεις που κάνανε στην Κολούμπια με τους δίσκους τους μεγάλους. Και... και ήταν και ο Μιναΐδης. Πολύ καλός ψάλτης. Υπό την διεύθυνση του Μπελούση τότε. Και στο πούλμαν που μας πήγαινε από την Αθήνα στον Περισσό που ήταν τα στούντιο της Κολούμπια, από το μικρόφωνο του πούλμαν κάτι είπα. Ύστερα από υπόδειξη του Γιώργου του Ζαρακοβίτη, αδελφού του Κώστα του Ζαρακοβίτη. Και όταν το είπα αυτό, μου λέγε, όχι ρε Νικολάκη, αυτά τα ξέρουμε. Να πεις τα άλλα που ξέρεις μόνον εσύ. Και όταν είπα το άξιον εστί του πρώτου ήχου του Χατζη Αθανασίου, κατά την εκφορά του Στανίτσα, αυτά. Να. Και όταν περνούσα από το διάδρομο, μου λέει ο Μιναΐδης, το έχεις αυτό ρε Νικολάκη. Το άρεσε. Το έχεις αυτό. Το... Και έγραφε και αυτός. Ναι, έγραφε έχει. Αυτός. Διάφορα. Αλλά ήταν πιο αυστηρής, έτσι, πατριαρχικής θα λέγαμε. Ναι, ήταν. Σχολής, δεν ξέφευγε. Εκείνο τον καιρό, σαν αριστερός ο θείος μου, ήθελε, όταν έπαιρνε άδεια
και έλειπε ο δεξιός, έλεγε να πάμε δεξιά, να πούμε χερουβικό, να πούμε τόνα, να πούμε τάλο, να πούμε λειτουργικά αυτά που θέλουμε και όχι να εξαρτώμαστε από τον, από τον δεξιό. Δηλαδή κάθε αριστερός θέλει να πάει δεξιά, να πει τα του δεξιού. Σε μια απουσία του δεξιού έρχεται με μια τσάντα με βιβλία ο Κώστας ο Ζαρακοβίτης, ο οποίος είχε έρθει, είχε τελειώσει τις σπουδές του από την Αγγλία, είχε έρθει και δούλευε σε μια υπηρεσία γεωπονική στην Κηφισιά, όπου δούλευε και ο δεξιός του θείου μου, ο Ταβερνιάρης, και ο οποίος του ανέθεσε στον Ζαρακοβίτη να έρθει να ψάλει δεξιά κατά την απουσία του. Δηλαδή, να το πω, στολίστηκε η νύφη και έμεινε. Τελικώς παραχωρήσαμε την θέση μας στον Ζαρακοβίτη, την δεξιά έψαλε ο Ζαρακοβίτης. Όταν τελειώσαμε, έρχεται ο Ζαρακοβίτης, αυτοσυστήνεται, είμαι έτσι, μένω εδώ, έχω ταινίες, να έρχεσαι, σε μένα απευθύνθηκε περισσότερο, γιατί κατάλαβε ότι είχα μια κλίση, κάποια ευαισθησία σε αυτό το, στη μουσική. Λέει, να έρθεις και θέλω να κουβεντιάσουμε αυτό. Και πήγαινα στο σπίτι του, έβαζε το μαγνητόφωνο, ακούγαμε. Και ακούγαμε Στανίτσα. Και έπιασα και απομαγνητοφώνησα το προέξημερον του Πάσχα από τον Στανίτσα και το Μεθυμέρας 8. Αλλά ο δάσκαλος, ο Στανίτσας, έκανε λάθος και δεν θυμόταν τα λόγια γιατί τα έλεγε απ' έξω. Και δεν τα έλεγε σε εκκλησία, τα έλεγε σε... Μετά από γλέντι, σε παρέα, σε ταβέρνα. Και παρέα του, Χρύσανθος, Καραμάνης, Παναγιωτίδης και... λέγανε τα... και είχε ξεχάσει τη φράση που λέει «και το απιστούντι μαθητή τους τύπους έδειξας». Το παρέλειψε αυτό τελείως. Τη φράση. Και το έγραψα εγώ όπως ήτανε. Αυτό... ήταν και η πρώτη μου επαφή με του Στανίτσα, την τεχνοτροπία. Και μετά, έτσι αφού γνωριστήκατε με τον Ζαρακοβίτη, μέσω αυτού δηλαδή έγινε μετά... Ναι, μέσω του ναού της Ευαγγελιστρίας στη Νέα Ερυθρέα, όπου ήρθε και έψαλε. Και πήγαινα στη δουλειά του και κουβεντιάζαμε, είχε άνεση χρόνου να κουβεντιάσουμε διάφορα θέματα και... ερχόμαστε στην ευλογημένη στιγμή, ευτυχώς για μας, δυστυχώς για τον άρχοντα, τον Στανίτσα, ο οποίος απελάθηκε από την Κωνσταντινούπολη και αφού περιπλανήθηκε και ταλαιπωρήθηκε στη Χίο, Βηρητό, δεν ξέρω πού αλλού πήγε, Αγγλία. Και ήρθε στην... ήρθε στην Αθήνα και κατέλαβε τον Άγιο Δημήτριο Μελοκήπων μέχρι τις παραιτησιώς του. Πριν περάσουμε όμως στη γνωριμία σας με τον Θρασίβουλο Στανίτσα, η οποία σημάδεψε όλη την ψαλτική σας πορεία, θα πρέπει να σας διακόψουμε και να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη εβδομάδα. Για όσους ακροατές δεν ακούσαν εκπομπή μας από την αρχή, να πούμε ότι σημερινός προσκεκλημένος μας ήταν ο πρωτοψάλτης Νικόλαος Γιάννου, ο οποίος
Υπήρξε ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Θρασιβούλου στα Νίτσα και ο οποίος μέχρι τις μέρες μας είναι ιδιαίτερα δημιουργικός και παραγωγικός στο αναλόγιο αλλά και ως συνθέτης. Δάσκαλε, ευχαριστούμε που ήσασταν και σήμερα μαζί μας. Να ευχαριστήσουμε ιδιαιτέρως και τον Αλέξιο Φωτακόπουλο, τον συνεργάτη της εκπομπής μας, αλλά και τη Φίβη Κωνσταντέλου που είναι στα τηλέφωνα του ραδιοφωνικού σταθμού της Πειραϊκής Εκκλησίας και απαντάει στις ερωτήσεις σας, αλλά και ακούει όλες τις παρατηρήσεις σας. Αγαπητοί μας οκρατές, χαίρετε. Σαλτικές περιηγήσεις. Με τους Κωνσταντίνο Μπουσδέκη και Κωνσταντίνο Φωτόπουλο.